Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Το ξέρετε εκείνο το τραγουδάκι που λέει «Βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε». Το ξέρετε. Αυτό το τραγούδι χορεύει, ή μάλλον μας χορεύει με αυτό το τραγούδι, ο Αλέξης Τσίπρας. «Βγαίνουμε». Ναι, «βγαίνουμε», λέει ο Αλέξης Τσίπρας, από τα μνημόνια. Ένα τρίτο μνημόνιο που δεν χρειαζόταν καν. Αλέξη μου, κι όμως εσύ το επέβαλες. Έτσι λοιπόν, όταν μπήκαμε στα μνημόνια με Γιωργάκη Ανδρέα Παπανδρέου από το Καστελόριζο, τότε το χρέος ήταν 125% του ΑΕΠ. Σήμερα που δήθεν βγαίνουμε, το χρέος είναι 185% του ΑΕΠ. Ποιον δουλεύεις? Ποιον δουλεύεις? Βγαίνουμε με ένα τέτοιο μεγάλο χρέος. Τώρα αρχίζει ο πόνος. Ναι, ο μεγάλος πόνος. Τώρα αρχίζει, Αλέξη μου. Τώρα ο λαός θα αρχίσει τα συχθυρίσματα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και βεβαίως προετοιμασία. Μεγάλη. Ξεχάσαμε τους 100 και πλέον νεκρούς, τους 100 αγνοούμενους και τους 100, περίπου 100 που είναι τραυματίες εκεί στο μάτι, που δεν έμεινε τίποτα από τη φωτιά. Αυτά τα ξεχάσαμε και πάμε για χορούς και για τραγούδια. Θα μου πεις, υπερβολή είναι αυτό? Όχι. Θα πάει, λέει, στην Ιθάκη. Ναι, αλλά η Οδύσσια όμως του λαού μας αρχίζει τώρα, Αλέξη μου. Εσύ θα πας στην Ιθάκη, θα κάνεις αύριο το διάγγελμά σου. Η Οδύσσια η δική μας όμως ξεκινάει από τώρα και μετά, που δήθεν βγαίνουμε από τα μνημόνια. Παρά ένας μήνας, 100 μήνες μνημονίου, 99 για την ακρίβεια. Και τι έγινε? Δεν έμεινε τίποτα στην Ελλάδα όρθιο. Οι συναξιούχοι πεθαίνουν ημέρα με την ημέρα. Η ανεργία φουντώνει. Και βεβαίως δεν έχει ο λαός μας να φάει στην κυριολεξία. Να το πω έτσι, ομά. Και εσύ, μας λες ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Έλεος πια, έλεος. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε γι' αυτό και αύριο. Καλή σας ημέρα.